Τι ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή? Ψηφίζεται η ουσία της συμφωνίας. Γιατί η συμφωνία έγινε όχι για να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη φιλία με τους λαούς, αυτά αλλού. Αλλά έγινε για να ενταχθεί γρήγορα, εσπευμένα, η Βόρεια Μακεδονία σήμερα στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά μέσα σε μια μικρή θητεία βάζει την υπογραφή της, πρώτα στο Μαυροβούνιο και τώρα στη Βόρεια Μακεδονία, για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και στον καθρέφτη ο καθένας. Για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, για τη στήριξη του ΝΑΤΟ, βάζει την υπογραφή της με την ουσιαστική συμφωνία. Γιατί αυτό είναι το στρατηγικό ζήτημα των άλλων κομμάτων του Νατοϊκού Τόξου, Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ κλπ. Κλπ. Τι κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Μάλιστα, κάνει το αυτονόητο για αυτήν. Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Έκθεση State Department για την Ελλάδα. Και είναι μόνο αυτό. Τι κάνει λοιπόν η Ελλάδα? Λέει η αποστολή, δηλαδή η Αμερικάνικη Πρεσβεία, να ενθαρρύνει την Ελλάδα να υποστηρίζει και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και προχωράει και παρακάτω. Η Ελλάδα να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος, έκθεση των State Department, την αιχμή του δόρατος στα σχέδια της Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της συνεχιζόμενης υποστήριξης για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έκθεση του State Department. Συγχαρητήρια. Αποστολή εξετελέστη. Αυτή είναι. Η αποστολή που σας ανέθεσαν εξετελέστηκε, μην πει κανένας ότι συμπίπτουν τα συμφέροντα του αμερικάνικου υπεριαλισμού με τα δικά μας, γιατί πρέπει να πάει να πνιγεί τουλάχιστον. Με όλα όσα ξέρουμε. Ποιο είναι λοιπόν το αιτιολογικό που λέει η έκθεση, χωρίς ντροπή. Ούτε καν μια υποσημείωση. Θα ενισχυθεί η ασφάλεια με την ένταξη στο ΝΑΤΟ στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού. Τι είναι το ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι? Του ΣΥΡΙΖΑ οι υπόλοιποι είναι γνωστοί για το παρελθόν τους. Τι είναι το ΝΑΤΟ, είναι το οπλισμένο χέρι του υπεριαλισμού στον κόσμο, ναι ή όχι? Ήταν πάντα τέτοιο ή όχι? Γιατί δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ? Για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες, τα γράφει. Και για να αποτρέψει την τάση των λαών να περάσουν προς τον κομμουνισμό. Έτσι γράφει. Και άμα θέλετε να σας τα φέρω. Και κύριε Τόσκα, να σας τα φέρω όλα. Το ιδρυτικό, τα πάντα, όλη την ιστορία, και το ξέρετε ότι τα μελετάμε καλύτερα και από εσάς. Τι είναι το ΝΑΤΟ? Είναι ο θεματοφύλακας, ο οπλισμένος φωνιάς του καπιταλισμού σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει χώρα που να προσπάθησε να κάνει κάτι άλλο και να μην επέμβηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Και όχι μόνο ο σοσιαλισμός, δέστε σήμερα. Βενεζουέλα, τι έχει κυβέρνηση? Καλά, τόσο πολύ είστε. Και δεν καταγγέλλετε τον Τραμπ? Είναι διαβολικά καλός. Και μας μιλάτε και για αριστερά. Ο Τραμπ δεν είπε επέμβαση στρατιωτική? Βγάλε μια ανακοίνωση. Άμα έχει Υπουργείο Εξωτερικών που έχει τσίπα πάνω του και κυβέρνηση που να λέει θεωρούμε απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε. Τέτοια υποταγή. Η ιστορία του, ό,τι και να πείτε εσείς, είναι βαμμένη με πολύ αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων, με δυστυχία, με καταστροφές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, η αριστερά έκανε κριτική στο... Τι μας λες, δεν είναι εδώ να τα πούμε. Τι μας λες, έκανε κριτική απέναντι στο ΝΑΤΟ? Απέναντι ήταν, φωνιάδες των λαών λέγανε. Και έτσι ήτανε. Η ιστορία το αποδεικνύει. Θα μπορώ να μιλάω ώρες με τα παραδείγματα. Άλλαξε χαρακτήρα μετά τον 90? Όχι. Αν είχε χαρακτήρα τέτοιο πρέπει να διαλυθεί. Δεν διαλύθηκε. Αλλά έγινε πιο επιθετικό. Πιο αιμοβόρο. Επέβαλε την ονομαζόμενη νέα τάξη του υπεραλισμού με φωτιά και σίδερο
με απαράδεκτα που θα το πω, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια, δώστε μου δύο λεφτά. Το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, η Ιουγκοσλαβία. Σε ποιους μιλάτε, τι λέτε αλήθεια? Πώς θα κοιμάστε ήσυχοι που λέτε ότι είναι παράγοντας ασφάλειας και ειρήνης? Διέλυσε την Ιουγκοσλαβία, ναι ή όχι? Εξαπέλυσε βρώμικο πόλεμο? Άλλαξε, οι στρατιωτικοί το ξέρουν, έστω κάποια εθιμικά που υπήρχαν στον πόλεμο, επειδή δεν μπορούσε να πάει στο έδαφος γιατί θα σου λιανίζαν οι Ιουγκοσλάβοι, βομβάρδιζε από πολύ ψηλά. Και ο Γέλτσιν τους πούλησε, δεν τους έδεσε όπλα που ζήτησαν, για να κάνουμε και αποκαλύψεις. Τέτοιο βρώμικο πόλεμο βομβάρδισε. Να αρχίσουμε. Υποδομές, γέφυρες, εργοστάσια, τα πάντα. Σχολεία στο Αλέξινατς. Έχουμε φωτογραφίες και προσωπική εμπειρία. Οι κούκλες και οι νατοϊκές βόμβες. Ευτυχώς πρόλαβαν και έφυγαν οι μαθητές. Βομβάρδισε άμαχους, πρόσφυγες. Αυτούς τους στέλνετε. Και τη χώρα μας και το λαό. Και το λαό της γειτονικής χώρας. Άμαχους, θυμάστε, με παράπλευρες απώλειες. Νοσοκομεία. Δεν έχει γίνει ιστορικά. Και ο Χίτλερ δεν έφτασε μέχρι εκεί, έφτασε αλλά κοντά. Βομβάρδισε με ευτική κλινική, να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί τη βομβάρδισε? Για να δείξει ότι εμείς δεν λογαριάζουμε ούτε τα μωρά που γεννιούνται. Βομβάρδισε με αποπλουτισμένο ουράνιο. Έριξε βόμβες στήρωσης. Τα ακούτε? Τι λέτε στον κόσμο? Στήρωσης. Το κατήγγειλε Ισπανός πιλότος που παραιτήθηκε από την πολεμική αεροπορία. Πέφτουν και όταν το αναπνέουν οι άντρες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Σε αυτό μιλάτε εσείς στον κόσμο χωρίς ντροπή και λέτε ότι είναι παράγοντας ασφάλειας και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Σε αυτούς τους στέλνετε. Η υπογραφή σας λοιπόν που θα τεθεί όλων δεν έχει μελάνι, έχει αίμα. Και θα σας κυνηγάει και θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Σε όλη την πολιτική ζωή που θα υπάρχει, και ας είναι αρνητικός ο συσχετισμός δυνάμεων σήμερα, θα σηκώσουν κεφάλι οι λαοί. Δεν έχουμε κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Και όσο να γίνεται πλυντήριο του ΝΑΤΟ και του υπεραλισμού, δεν ξεβάφει. Είναι τόσο το αίμα που όλη η τεχνολογία και η επιστήμη να έρθει δεν μπορεί να το ξεβάψει. Και λέτε στο λαό ότι εμείς υπογράφουμε και τους στέλνουμε στο ΝΑΤΟ με οποιαδήποτε προσχήματα. Ασφάλεια. Κύπρος. Τουρκία. Χούντα. Σήμερα. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Παράγοντας ειρήνης και φιλίας. Αλήθεια. Είναι παράγοντας ειρήνης και φιλίας στο ΝΑΤΟ? Και η πολιτική της κυβέρνησης. Για να δούμε. Υπάρχει απόφαση του ΝΑΤΟ που δεν την υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι προηγούμενοι πηγαίναν με 1000. Δεν το συζητάω. Εσείς πάτε με 1200. Για να μην πω με 5000. Και τα υπογράφετε. Μία, πέστε μου. Υπάρχει το πυρηνικό πλήγμα, μέχρι εκεί φτάσατε. Κύριε που είχατε φίλοι, τα πυρηνικά. Αφήστε τώρα. Σας αφήνω, αλλά σας άφησα ήδη δύο λεπτά. Δύο λεφτά τώρα, εντάξει. Δύο μιλητές είμαστε. Εντάξει. Είναι φιλιρηνική λοιπόν η πολιτική σας όταν υπογράφετε όλα τα σχέδια του ΝΑΤΟ που είναι πολεμικά σχέδια? Είναι φιλιρηνική η πολιτική σας όταν πληρώνει ο ελληνικός λαός που δεν έχει να φάει και συμμετέχετε σε όλα τα πολεμικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ και πρωταγωνιστείτε κάτω από διάφορα προσχήματα? Πόσο κοστίζουν άραγε? Πολλά εκατομμύρια. Πετρέλαια, κυροζίνες, προσωπικό, ανταλλακτικά. Για ποιον? Στην Νορβηγία τι θέλατε? Να υπερασπίσετε την εθνική ανεξαρτησία? Είναι φιλιρηνική πολιτική να γεμίζεις την Ελλάδα, να την έχεις κάνει μια αμερικανατοϊκή βάση επιθετική για τα σχέδια του υπεραλισμού και να κορδώνεσαι και από πάνω? Είναι και εκτός των άλλων να ξέρετε πολύ καλά, και λέω θα τα πληρώσετε πολύ ακριβά όλοι σας. Όλοι σας θα τα πληρώσετε από τους λαούς όταν ξεσηκωθούν. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε στόχο ολόκληρη. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Από την Ήπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Με αυτά που κάνετε. Και δέστε τις δηλώσεις του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση εμπλοκής, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μετατρέπονται σε στόχους και μετά την υποχώρηση από την ΑΕΝΕΦ, από τους πυράβλους μέσους βεληνικούς. Και να σας πω, τελειώνω. Κλείνω. Είναι το τέλος. Θα σας πω κάτι. Αν κανένας ακούσει τις ομιλίες όλων σας για τον ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρει ποιος μιλάει, δεν θα καταλάβει αν μιλάει η Νέα Δημοκρατία, αν μιλάει το ΠΑΣΟΚ ή προσχωρούνται εδώ και πολλά χρόνια στον ΝΑΤΟ, αν μιλάτε εσείς. Έχει καμιά διαφορά. Και τέλος, κλείνω. Λέει ο κύριος Κατρούγκαλος,
Εμείς δεν είμαστε φοβικοί. Συμφωνούμε. Είστε πολύ θαραλέοι ατομικοί. Περισσότερο από τους άλλους. Τους προσπεράσατε, γι' αυτό φωνάζουν τόσο πολύ. Τους κλέψατε το ψωμί. Δεν είστε φοβικοί. Υποτακτικοί είσαστε. Και θα απολογηθείτε σε όλο τον προοδευτικό κόσμο, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί, να ξέρετε και το ξαναλέω, δεν υπάρχει αριστερό κόμμα ή που θέλει να λέγεται αριστερό σε όλη την οικουμένη που να είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Εσείς λοιπόν, κύριε Παφίλη, με τις ΗΠΑ, τέλος. Με τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, τον υπεραλισμό, τους φωνιάδες, τους δολοφόνους των ελπίδων των λαών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς με τους λαούς, στον δρόμο της αντίστασης, της φιλίας, της ειρήνης, της κοινωνικής ανατροπής. Αυτό είναι το αριστερό όχι. Και να το ξέρουν ορισμένοι που κάνουν λογοκοπίες.